Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Χαίρετε. Τι γίνεται, Θανάση? Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, εσύ? Ωραία, ωραία. Καλά, εντάξει, είμαι και εγώ. Ο ένας είναι κάπως χαρούμενος, ο άλλος είναι λίγο λυπημένος. Καλά, εντάξει, οκ. Λογικό είναι. Λογικό είναι, ναι. Και είναι και πιο πολύ. Δεν είναι τόσο ο αποκλεισμός αυτός κατά αυτούς, είναι και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, έτσι. 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 Σε δύο παιχνίδια που ο Άρης δεν υστέρησε, που προηγήθηκε χθες στο Βουκουρέστι, ειδικά το δεύτερο γκολ της ανατροπής είναι, βλέπεις τέτοιο γκολ μια φορά τη σεζόν και αν το δεις σε όλες τις χώρες. Τέλος πάντων, εντάξει, όταν φτάνει μετά στα πέναλτι είναι εντελώς τρόσκι, σου λέτε, όπως λέμε, είναι. Στα πέναλτι είναι καθαρά θέμα της και τύχης. Συνδυασμός πολλών. Ναι. Τα υπόλοιπα πώς τα είδες, τι μας έκανε εντύπωση? Κοίταξε, εντύπωση κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει κάτι έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο ρομάτς έγινε πολύ ωραίο, μάτς έγινε στη Βιέννη, στο ζευγάρι της Αύστρια με την Λέγκια Βαρσοβίας, όπου η Αύστρια είχε βγάλει διπλό στη Βαρσοβία με 1-2, και ενώ είχε πάει στη ρεβάνς και εντός έδρας έχοντας πλέον τον τίτλο του φαβορή, έχασε 3-5 σε ένα παιχνίδι που έβαζε γκολ ο ένας, έβαζε ο άλλος, κόκκινες κάρτες. Σε κάποια φάση το κάνει 3-4 η Αύστρια, μειώνει, καθυστερίζει να το στείλει στην παράταση. Κάνει 3-5 η Λέγκια. Ωραίο παιχνίδι. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει κάτι, κάποια τρελή εντύπωση. Τα πιο πολλά φαβορί περάσανε. Και πλέον πάμε από εβδομάδα στα play-off, όπου είναι και τα σημαντικά παιχνίδια, τα σημαντικότερα του καλοκαιριού, γιατί κρίνουν και την παρουσία στους ομίλους. Για κάποιες ομάδες, βέβαια, έχουν ήδη εξασφαλισμένη την παρουσία τους στους ομίλους, αλλά να παίξεις ομίλους Conference League και άλλο να παίξεις Champions League, είναι η μέρα με τη νύχτα και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο prestige. Σήμερα όμως, Θανάση, έχουμε τεράστιο βόλο. Έχουμε Super League, οπότε τα επισκιάζει όλα, νομίζω. Τα επισκιάζει όλα. Για να κλείσουμε τα χθεσινά, έχω την εντύπωση ότι το γκολ του Αλεξανδρόπουλου στο Βέλγιο καθυστερήσει πρέπει να πανηγυρίστηκε δεόντως από πολύ κόσμο και όχι μόνο από Ολυμπιακούς. Γιατί ήταν και η αποβολή της γκένγκ που και όσοι παίζουν live στοίχημα, λες τώρα, ρε παιδί μου, ψάχνει γκολ Ολυμπιακός για να ισοφαρίσει και να αποφύγει την παράταση. Είναι αυτό η κόκκινη κάρτα 8 στις 10 φορές για την ομάδα που την έχει, έχει αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα, είτε ισοφαρίζει, είτε χάνει κτλ. Πρέπει να παίχτηκε αρκετά και στην πορεία του αγώνα το goal-goal, το επόμενο goal Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι εγώ, που δεν είμαι φιλοολυμπιακός, το πανηγύρισα, εντάξει, αλλά πετάχτηκα λίγο από την καρέκλα μου. Την ώρα που έβλεπα την μπάλα καταλήξει στα δίχτυα του Αλεξανδρόπουλου. Αν και λέγαμε και οι δύο, και εσύ και εγώ, χθες ότι από τα τρία μάτς πιστεύαμε τα δύο μάτς θα πάνε παράταση, εγώ έλεγα θα βγει και ο Ολυμπιακός παράταση. Πετύχαμε τον Άρη στην παράταση. Ναι. Ο Αλεξανδρόπουλος μας πήγε κουβά. Ναι, συμφωνούσαμε ότι θα βλέπαμε τουλάχιστον μία παράταση στα τρία μάτς των ελληνικών ομάδων. Εσύ έλεγες για δύο και εγώ δεν το απέκλεια, αλλά ναι, ουσιαστικά και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δηλαδή, στο τσάβ δεν πήγε, έτσι, παράταση. Έτσι. Εντάξει, είδε και ο Άρης ότι δεν πήγε κανένας άλλος και λέει το πάω μέχρι τα πέναλτι εγώ, δεν πειράζει, να το πάμε μέχρι τέρμα. Κοίταξε, ο Άρης έπαιζε πρώτος από τους υπόλοιπους, οπότε δεν είχε να πεις ότι... Εντάξει, ο Άρης ήταν δύσκολη περίπτωση και ψυχολογικά και σωματικά είναι δύσκολο, γιατί έμεινε και στα μέσα της παράτασης με 10 παίκτες. Ήταν δύσκολο και τώρα νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι στο Ηράκλειο την Κυριακή. Έτσι, εγώ είναι την αλήθεια ass-off βλέπω. Και μάλιστα γύρισε από outsider, που τον Άρης το 2.80 είναι πλέον, έχει γυρίσει σε τιμές φαβορή, οριακό βέβαια φαβορή, αλλά υπάρχει κούραση στον Άρη, μπες βγες στο αεροπλάνο, Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστη, ξανά πίσω, Ηράκλειο, η πίκρα του αποκλεισμού για τον τρόπο που ήρθε, η κούραση που είναι δεδομένη, εντάξει, μια δύσκολη έδρα, με μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες για κάτι καλύτερο φέτος, δεν τη λες και εύκολη πρεμιέρα. Γενικά το γιατί κουλέ δεν είναι εύκολη έδρα για καμία ομάδα, έτσι. Ναι, όντως, όντως. Και υπάρχει και έχουν και μια ιδιαίτερη αγάπη στον Άρη αυτή του ΟΦΗ, οπότε σίγουρα θα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο. Βέβαια, ο Άρης έχει χτίσει, νομίζω, καλή παραδοχή με τον ΟΦΗ, έτσι, αν δεν κάνω... Περνάει. Αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι. Λοιπόν, να περάσουμε και στα σημερινά, γιατί και από σήμερα έχουμε δράσει στην Super League 1. Λοιπόν, Libero Bet με χορηγό την Novibet. Έχουμε παιχνίδι που συγκεντρώνει τα βλέμματα της Ιφιλίου, έτσι, στο Πανθυσσαλικό στις 9, Βόλος Λαμία. Παιχνίδι μεταξύ συγκοινών και φίλων, όπως λέμε. Αρκετά μοιρασμένο σε επίπεδο αποδόσεων. Εγώ δεν τις ξέρω και πάρα πολύ καλά τις ομάδες, να σου πω την αλήθεια. Αν έπαιζα κάτι, το goal-goal που είναι στο 2-0-3 στην Όμπετ είναι καλή απόδοση. Νομίζω ότι ένα goal τουλάχιστον θα το δούμε από τις δύο ομάδες. Δεν έχω κάποια άλλη άποψη για το match.
το προσπερνώ. Απλά έχω την αίσθηση ότι ο Βόλος κάνει καλά ξεκίνηματα τα τελευταία χρόνια. Αλλιώ στη μεγάλη κατηγορία. Η Λαμία λίγο μας τα χαλάει τώρα, γιατί σπάει την παράδοση που τη θέλει τα τελευταία 15 χρόνια να παίζει πάντα Δευτέρα. Δεν ξέρω τώρα πώς κάνει τέτοια εξαίρεση να παίξουν Παρασκευή. Α, έχει τέτοια παράδοση η Λαμία, είναι της Δευτέρας. Όχι, αλλά πάντα όποτε βλέπω Δευτέρα το πρόγραμμα, πάντα έχει Λαμία. Δηλαδή. Ναι, λες και το κρατάνε ξεχωριστό. Λέει αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για άλλη μέρα. Δεν γίνεται. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε στην Premier League. Εδώ, Θανάση, συγγνώμη που σε διακοπτώ. Μου ήρθε, έρχεται τώρα από έναν πολύ καλό φίλο μήνυμα, ο οποίος έχει παίξει 2, 4, 6 παιχνίδια. Έχει πιάσει τα 5, έχει πιάσει Δυναμό Κιέβου, έχει πιάσει τον ΠΑΟΚ, έχει πιάσει τη Μακάμπη Τελ Αβίβ από ΕΛ. Και μου λέει, ποιο γκολ πανηγυρίστηκε που έχει βάλει τον. Και χάνει την γκέκ με τον Ολυμπιακό που το έπαιξε άσο ο άνθρωπος. Καλά, εντάξει, και αυτό είναι. Ποτέ δεν γίνεται, παιδιά, να πληρωθούμε όλοι έτσι. Αλλά έχω την αίσθηση, το goal-goal και στο pre-game, όπως λέμε, παίχτηκε αρκετά. Ήταν από τα πιο έτσι, προφανή goal-goal της βραδιάς. Και όταν υπάρχει μια ομάδα να κυνηγάει το σκορ και να παίζει και με παίκτη με παραπάνω και αρκετή ώρα, έτσι, γιατί ο Πέντσελ την έφαγε σχετικά νωρίς την κόκκινη. Δηλαδή, τέλος πάντων, όσοι παίζουν στοίχημα, αφήνοντα έξω τα οπαδικά και το τι έπαιξε ο καθένας, τα σημεία, νομίζω, το goal-goal και το over 1,5 του αγώνα γενικώς πρέπει να παίχτηκε κατά κορόν χθες. Λοιπόν, αφήνουμε το χθες, επιστρέφουμε στα φρέσκα τα κουλούρια. Στην Premier League έχουμε Nottingham Forest, Sheffield United, αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Από ήττες έρχονται αμφότερες στα μάτς πρεμιέρας. Η Forest βέβαια παίζει στο Λονδίνο με την Arsenal. Η Sheffield United χάσε εντός έδρας από την Crystal Palace. Κακό ξεκίνημα για νεοφώτιστη ομάδα. Δεν κρατάω κάτι, δεν μου κάνει κλικ. Πολύ δύσκολο είναι και τα δύο μάτς από την La Liga της Ισπανίας. Δεύτερη αγωνιστική Μαγιόρκα, Villarreal και Valencia Las Palmas. Εδώ η Valencia είναι σε πολύ χαμηλή απόδοση. Είναι στο 1,61 ο άσος. Και επειδή η Βαλένθια έβγαλε διπλό στην πρεμιέρα την περασμένη Παρασκευή στη Σεβίλη, βλέπω αρκετούς που δεν το πολύ σκέφτονται πριν παίξουν στίγμα να πέφτουν με τα μούτρα στο 1,60 του άσου. Είναι Βαλένθια και 1,60, είναι πλέον δύο έννοιες οι οποίες δεν συναντιούνται ποτέ εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι η Βαλένθια η ομάδα για 1,60, ασχέτως αν κέρδισε στη Σεβίλη. Έτσι είναι, είπαμε, το στίχημα είναι πρωτίστως θέμα απόδοσης. Έχουμε πρεμιέρα και στην Bundesliga. Η Μπάγκερ Μονάχου παραδοσιακά ως πρωταθλήτρια ανοίγει την σεζόν κάθε Παρασκευή κάθε χρόνο. Σήμερα παίζει στη Βρέμη με τη Βέρντερ σε μια έδρα που έχει 14 συνεχόμενα διπλά. Είναι ο ορισμός της πελάτης σας, η Βέρντερ και την Μπάγκερ Μονάχου. Σε ένα ζευγάρι επίσης που έχει παράδοση τα πάρα πολλά γκολ και με γκολ εκατέρωθεν κυρίως από πλευράς Μπάγκερ Μονάχου. Και επειδή η Μπάγκερ ναι μεν απογοήτευσε στο Super Cup που παίζει και μέσα στο Μόναχο με την Λειψία, έχασε τον τρόπο με 0-3. Είναι από τις λίγες ομάδες που ξέρουν να αντιδρούν μετά από τις αγωνιστικές φαλιάρες και βολεύει και ο αντίπαλος σήμερα. Νομίζω ότι η Βέρντερ Βρέμης, όσες λίγες ελπίδες είχε πριν το Super Cup να πάρει κάτι από την Μπάγκερ Μονάχου σήμερα, το θεωρώ, εντάξει, για μπάλα μιλάμε προφανώς, έτσι μην τρελαθούμε, αλλά θεωρώ ότι μειώθηκαν αισθητά οι ελπίδες της, οι εκ των πραγμάτων λίγες ελπίδες της για να πάρει αποτέλεσμα σήμερα. Για να μην το κουράζω πάρα πολύ, παντρεύοντας όλα τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, την καλή παράδοση της Μπάγκερ, την παράδοση στα γκολ, αλλά και το τεμπούτο ως βασικός για πρώτη φορά του Χάρι Κέιν, μπήκε αλλαγή στο Super Cup, δεν κατάφερε να αλλάξει κάτι, αλλά είχε ήδη στραβώσει το πράγμα. Κράτησα μια ενισχυμένη απόδοση από την Ofbet, το διπλό με γκολ-γκολ, που συνήθως η Μπάγκερ στη Βρέμη με γκολ-γκολ κερδίζει, δεχόμενη γκολ, και με γκολ από τον Άγγλο, ο οποίος θα ξεκινήσει σήμερα βασικός, πλέον 3,50 αυτή η ενισχυμένη απόδοση. Νομίζω ότι είναι και αρκετά πιθανό σενάριο και τα τρία γεγονότα, το διπλό, το goal-goal και το goal του Kane, και σε απόδοση πολύ καλύτερα από το αν πας σε bet builder και τσιμπήσεις τις τρεις συγκεκριμένες επιλογές ξεχωριστά. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά που... Ναι, ακούω. Όχι, λέω μια χαρά. Νόμιζα ότι πήγαινε, Κωνσταντίνε, να κάνει κάποιο σχόλιο. Επίσης, έχουμε παιχνίδι στη Γαλλία που σηκώνει κόντρα το φαβορί. Μιλάω για το Metz Marseille. Εδώ η Marseille έπαιξε τρίτη βράδυ 120 λεπτά, πήγε στα πέναλτι, έφαγε την πίκρα του αποκλεισμού και με παράπονα τώρα δικαιολογημένα, μη δικαιολογημένα, δεν είμαστε και εμείς αυτοί που θα πάρουμε τις τελικές αποφάσεις, άσε που δεν αλλάζει τώρα τίποτα. Ο Παναθηναϊκός πέρασε και μαγιά του που πέρασε. Λοιπόν, υπάρχει κούραση, υπάρχει απογοήτευση, είναι και ένας μυστήριος σύλλογος η Μαρσέη, πόνταραν πάρα πολύ στην παρουσία τους στους ομίλους του Champions League, δηλαδή ξεκινάει χρονιά με κατραπακιά κατευθείαν. Υπάρχει έτσι μια εσωτερική γκρίνια και κάποιες πρώτες μουρμούρες και για τον Μαρθελίνο, αν και είναι καλός προπονητής και είναι νέος προπονητής, δεν μπορείς να τον κρίνεις μέσα σε 1-1,5 μήνα που είναι στην ομάδα. Τέλος πάντων, δεν είναι καλό το κλίμα για τη Μαρσέη. Βέβαια, έχει μια αλφα ποιότητα και για να τα λέμε όλα, με το όνομά του στο μάτς με τον Παναθηναϊκό έδειξε αισθητή βελτίωση, εν συγκρίση τουλάχιστον με το παιχνίδι της Λεωφόρου, αλλά και σε σύγκριση με το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Ρέμς,
το περασμένο Σάββατο την κέρδισε δύσκολα με ανατροπή 2-1. Αλλά είπαμε, λίγο η κούραση, λίγο η πίκρα του αποκλεισμού και λίγο η γενικότερη συσσωρευμένη κόπωση που υπάρχει, γιατί είναι μέσα σε διάστημα 10 ημερών το αποψινού το τέταρτο παιχνίδι θα παίξει η Μαρσέη. Είναι, λέει, πολύ βαρύ πρόγραμμα για ξεκίνημα σεζόν, όπου καμία ομάδα δεν έχει ρολάρει ακόμα. Να παίξει 4 μάτς μέσα σε διάστημα 10 ημερών και έχοντας παίξει και παράταση λίγες μέρες πριν, Τρίτη με Παρασκευή, είναι πολύ μικρή χρονική απόσταση. Νομίζω ότι η Μέτς έχει περισσότερες ελπίδες για να πάρει αποτέλεσμα σήμερα από ό,τι θα είχε σε κάποια άλλη φάση της σεζόν. Μια Μέτς που έχει στον πάγκο της ο Λάζλο Μπόλωνη. Είναι αρκετά πλασματικό το 5-1 με το οποίο είχε στην πρεμιέρα στην έδρα της ΔΡΕΝ. Η Μέτς, η οποία το γήπεδό της είναι από τα πλέον ποδοσφαιρικά στη Γαλλία, να βλέπεις αγγλικό γήπεδο, είναι αυτό που λέμε έδρα κλουβί, sold out φυσικά, πάνω από 30.000 κόσμος. Επιλογή ρίσκου είναι, αλλά κάτι μου λέει ότι η Μαρσέη θα αφήσει σήμερα βαθμούς στο Saint-Symphorien. Λοιπόν, το άσοχη με goal-goal είναι η επιλογή μου, σε απόδοση 3-3-15 έχει πάει πλέον στην Offbet. Να μην χάσει δηλαδή η Μέτς και να έχουμε goal και από τις δύο πλευρές, άσοχη με goal-goal σε απόδοση 3-15. Ανάλογο στοίχημα κράτησα και από την Δανία. Τα ίδια δεδομένα, η Κοπενχάγη που είναι το βουνό, έτσι όπως είναι στο ζευγάρι της με τη Μαρσέιγ, έπαιζε τρίτη βράδυ, έπαιξε και αυτή η παράταση με ταξίδι και όλα στην Πράγα. Βέβαια αυτή πήρε την πρόκριση σε αντίθεση με τη Μαρσέιγ, αλλά αυτό φέρνει και παιχνίδι καινούργιο μπροστά τη. Την ερχόμενη Τρίτη θα ταξιδέψει και πάλι για να πάει στην Πολωνία να παίξει με τη Ρακόβ για τα playoff του Champions League. Λογικό είναι αυτό να είναι μακράν νούμερο ένα στόχο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Παίζει και αυτή με νεοφώτιστη ομάδα, όπω είναι και η Μέτς στη Γαλλία. Εδώ έχουμε και πιο άγνωστο όνομα, την Χβιντόβρε. Μια ομάδα που ακόμα δεν έχει κερδίσει, μια ομάδα που ψάχνει το πρώτο τη εντό έδρα γκολ. Αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν, την Κοπενχάγη σίγουρα να κάνει πάρα πολλέ αλλαγέ και να έχει κάνει και το 4-4 στο πρωτάθλημα. Θυμίζω την περασμένη Παρασκευή εντό έδρα με την Οντένσε, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πάρει τη νίκη με ανατροπή στις καθυστερήσεις. Κάθε μέρος δεν θα είναι πασχαλιά. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν έχει σήμερα την πρώτη της βαθμολογική απώλεια. Αν χάσει βαθμούς, το θεωρώ ψιλοαπίθανο να μην έχει σκοράρει. Γι' αυτό και εδώ πήγα στο άσοχη με goal-goal. Μάλιστα το πλήρωνε ακόμα περισσότερο, κοντά στις 4 μονάδες η συγκεκριμένη επιλογή. Ωραία. Κατά τα άλλα παίζει και η Αντβέρπ στην Λέουβεν, ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί. Η Αντβέρπ που είναι η πρωταθλήτρια του Βελγίου και θα την δούμε να παίζει μεσοβδόμαδα είτε με την ΑΕΚ είτε με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Στο 1.68 είναι το διπλό της. Έχουμε και τρίτη κατηγορία στη Γαλλία Νασιονάλ, την οποία όμως δεν κράτησα κάτι. Και Ανάση, έχουμε και τον Ρονάλντο να παίζει. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Για την Αντβέρπ που είπες, έχουμε καμιά εικόνα έτσι λίγο. Είναι πιο δύσκολη αυτή από την Δυναμό Ζάγκρεπ ή είναι πιο βατός αντίπαλος? Κοίταξε, δεν θα το έλεγα πιο δύσκολη. Όχι. Ευρωπαϊκά σίγουρα δεν έχει την εμπειρία της Δυναμό Ζάγκρεπ. Άλλωστε η Αντβέρπ δεν έχει παίξει ποτέ σε ομίλους Champions League. Αν δεν με απατάει μνήμη, νομίζω δεν έχει παίξει ποτέ. Έχει πάρα πολύ δυνατή έδρα. Πιο καυτή έδρα από την Δυναμό Ζάγκρεπ, γιατί το Μάξιμιρ έχει χτιστεί ένας μύθος γύρω από το Μάξιμιρ κτλ. Αλλά το Μάξιμιρ εδώ και πολλές δεκαετίες δεν γεμίζει. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος, αλλά υπάρχει μονίμως εκείνο το πανί με το σήμα της Δυναμό, ναι, όπως βλέπει η κάμερα. Έχουν εδώ γεμάτο το Μάξιμιρ από παιχνίδι Εθνικής Κροατίας πολλά χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά το συνοδεύει η φήμη της καυτής έδρας κτλ. Μάλλον έχει να κάνει πιο πολύ με το ποιόν των οπαδών, των Bad Blue Boys που τους μάθαμε και δυστυχώς από την καλή τις τελευταίες μέρες. Η Αντβέρπ είναι ένα γήπεδο που είναι από τις πιο δύσκολες έδρες του Βελγίου. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Δεν νομίζω ότι για ελληνικές ομάδες δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει εύκολος ή δύσκολος αντίπαλος. Δηλαδή, ας πούμε και η Χάρτς που σίγουρα ποιοτικά ειστερεί του ΠΑΟΚ, εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚτσής θα προτιμούσα να παίξω με τη Ρόζεμπορκ από ότι με τη Χάρτς. Γιατί η Χάρτς, ό,τι και να είναι μια βρετανική ομάδα με σκληρή έδρα. Χάρτς με Χάιντουκ έχουν. Η Χάιντουκ είναι πιο ποιοτική. Και το έδειξε και χθες. Δηλαδή το 3-0 σαν σκορ είναι πλασματικό, έτσι, ναι, στο χθεσινό παιχνίδι της Λομπάς. Ναι, αλλά σίγουρα είναι πιο ποιοτική η Χάιντουκ από την Χάρτς. Εγώ τώρα κάνω τη σύγκριση μεταξύ Χάρτς και Ρόζεμπουργκ. Δηλαδή η Ρόζεμπουργκ δεν έχει πλέον καμία σχέση με την ομάδα του παρελθόντος. Ναι. Είναι σίγουρα πιο soft έδρα από ότι είναι το γήπεδο της Χάρτς. Είδαμε και χθες να κουνιούνται οι κάμερες όταν έγινε το 3-1 με τη Ρόζεμπουργκ στο φινάλε του αγώνα. Έχει πολύ σκληρή ομάδα με ρυθμό. Νομίζω ότι μεταξύ των δύο θα προτιμούσα τη Ρόζεμπουργκ. Αλλά το θέμα δεν είναι τι προτιμάμε εμείς και οι προπονητές. Έχουμε και αύριο και το μάτς το σημαντικό με την ΑΕΚ, με την Δυναμό αύριο το βράδυ. Ναι.
Σωστά, σωστά. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Τα λέγαμε δίνω και μέσα εβδομάδα ότι αν πέσει στη Λούμπα η ΑΕΚ και πιστέψει ότι με το διπλό στο Ζάγκρεπ καθάρισε, δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο μάτσο. Εγώ πιστεύω ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ θα σκοράρει αύριο στην Άγια Σοφιά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το διαχειριστεί η ΑΕΚ κτλ. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Και για κάποιον που παίζει στοίχημα με βάση τις αξίες, τα value bets που λέμε, το 4 στο διπλό των Κροατών, όπου δεν φέρνει μια νίκη της Δυναμό Ζάγκρεπ απαραίτητος και αποκλεισμό για την ΑΕΚ, έτσι. Αν χάσει με ένα γκολ διαφορά η ΑΕΚ, πάει το μάτς παράταση, εκεί μπορεί να το γυρίσει και πάλι, να πάει στα πέναλτι κτλ. Αλλά για αυτούς που παίζουν, για αυτούς που βγάζουν τα οπαδικά γυαλιά και παίζουν στοίχημα όπως πρέπει να παίζει κάποιο στοίχημα, ψυχρά δηλαδή και βλέποντας τις αποδόσεις, το 4 στο διπλό έχει κρύβει αξία. Θα μου πεις, η ΑΕΚ είναι πολύ δυνατή εντός έδρας και έδειξε καλά στοιχεία και στο Ζάγκρεπ και γενικώς και στα φιλικά της παιχνίδια. Και η ΑΕΚ του Αλμέιδα είναι μια ομάδα για την οποία όλοι έχουν να πούνε ένα καλό λόγο, έτσι. Αλλά το 1,87 στον Άσο σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την δυσκολία του αγώνα. Και εγώ γενικώς δεν ποντάρω σε ρεβάνς ομάδες να κερδίσουν. Ομάδες που δεν χρειάζονται να πάρουν νίκη. Θανάση, εμένα μου αρέσει το over 1,5 μήχρονο. Λόγω έδρας, λόγω αντιπάλων. Το 1,5 μήχρονο. Εντάξει. Okay. Για μένα πρώτη επιλογή και στο αυριανό παιχνίδι είναι το goal που είναι στο 90 από ό,τι βλέπω τώρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Θέλετε να σας δώσω και αποδόσεις από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Εδιμβούργο. Είναι σχεδόν μοιρασμένο. Το βράδυ της 5ης στις 9, 2.65 η Hearts ελαφρύ φαβορή, οριακό όπως λέμε, 3.25 το Χ, 2.80 το διπλό, αυτά για το Hearts PAOK. Και όσον αφορά για τον Ολυμπιακό στο Europa League, εντάξει, παίζει με την Τσουκαρίσκη, ένα 45 πλήρη ο Άσος, νομίζω ότι κουτσά στραβά θα βγει ο Άσος. Η Τσουκαρίσκη είναι μια πολύ άπειρη στην Ευρώπη ομάδα από την Σερβία. Και όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού την Τετάρτη στην Πορτογαλία, δύσκολο μάτς. Η Μπράγκα την δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι σαν ομάδα καλύτερη από τη Μαρσέη, τώρα που μιλάμε. Μπορεί να μην έχει το brand name της Μαρσέη, αλλά σαν ομάδα είναι νομίζω πιο δουλεμένη και πιο συμπαγής. Είναι στο 1,76 ο Άσος των Πορτογάλων, στο 4,85 το διπλό του Παναθηναϊκού. Ωραία. Άρα τι κρατάμε έτσι σε μια σούμα? Από τα σημερινά κρατάμε την ενισχυμένη απόδοση της Novibet στο Werder Bremen Bayern Μονάχου, διπλό με goal-goal και goal του Kane, ο οποίος αν σκοράρει θα κάνει και σε αυτές το γερμανικό πρωτάθλημα, σε απόδοση 3,50, και την κόντρα δύο κουρασμένων Ευρωπαίων, της Marseille που παίζει στη Metz, άσοχη με goal-goal στο 3-15, και την κόντρα της Κοπενχάγης στην Εκφιντόβρε. Η Κοπενχάγη που έχει να παίξει και μεσοδόμαδα ξανά μανά ταξίδι στην Πολωνία με την Ρακόφ. Εδώ άσοχη με goal-goal επίσης σε απόδοση κοντά στις 4 μονάδες. Ωραία. Επιλογές ρίσκου για μονό ποντάρισμα ή για σύστημα. Εντάξει, τέτοιες αποδόσεις να τις παίζεις παρολί, άντε να πετάξεις 1-2 ευρώ βαριά, δεν είναι για σοβαρό στοίχημα. Είναι επιλογές που ενδείκνυται κυρίως για μονό ποντάρισμα ή για συστήματα. Κάτσε να μιλήσουμε κι εγώ με τον Τίνο να μπούμε κι εμείς στο σποτάκι, να το έχουμε όταν θα το κόβουμε. Ωραία, Θανάση. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Πάρα πολύ. Έγινε, παιδιά, θα πούμε και αύριο με Δημήτρη Δραξή και Γιώργο Μπαϊράμι. Έτσι. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλό σου κου.